τεχνητή νοημοσύνη έχει σημειώσει εκπληκτική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας σε ρομπότ να μεταφράζουν κείμενα, να συνθέτουν έργα τέχνης και ακόμη και να γράφουν δοκίμια. Τώρα είναι έτοιμα να πάνε ένα βήμα παραπέρα, να υποστηρίξουν την υπόθεσή σας στο δικαστήριο. Τον επόμενο μήνα, η Do Not Pay, ο πρώτος ρομποτικός δικηγόρος στον κόσμο και νεοφυής εταιρεία, πρόκειται να αναλάβει στο δικαστήριο δύο υποθέσεις κλήσεων για υπερβολική ταχύτητα. Το AI θα παρέχει οδηγίες στους κατηγορούμενους για το πώς θα απευθυνθούν στους αντίστοιχους δικαστές. Ο Joshua Browder, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της εταιρείας, πιστεύει με πάθος ότι το AI είναι ιδιαίτερα υποφελές σε νομικά θέματα. Το νομικό δίκαιο είναι κάτι σαν ένα συνδυασμός μεταξύ κώδικα και γλώσσας, δήλωσε στην USA Today. Πρόσθεσε ακόμη πως η τεχνολογία GPT έχει πρωτοφανείς δυνατότητες για αυτού του είδους τις εφαρμογές. Πρόσφατα, το New Scientist αποκάλυψε την καινοτόμο στρατηγική της Do Not Pay, να βάζει τους κατηγορούμενους να χρησιμοποιούν ένα ακουστικό με συνδεσιμότητα Bluetooth στην αίθουσα του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της δίκης τους. Η συσκευή θα μπορούσε να είναι κάτι σαν τα AirPods ή ένα ακουστικό βαρικοείας και θα παρέχει οδηγίες με τεχνητή νοημοσύνη για το τι πρέπει να λένε ενώ υπερασπίζονται τον εαυτό τους. Σε μία αίθουσα δικαστηρίου, ένας κατηγορούμενος θα παρουσιάσει την υπόθεσή του αυτοπροσώπως, ενώ ένας άλλος θα υπερασπιστεί τον εαυτό του μέσω Zoom. Η Do Not Pay αξιολογεί επί του παρόντος το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει και μία πρόσθετη αγωγή έξωσης. Για πρώτη φορά, η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί σε δικαστικές διαδικασίες, όπως αναφέρει ο Browder. Ωστόσο, η Do Not Pay λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι οι κρατικοί δικηγορικοί σύλλογοι δεν θα επιχειρήσουν να διαταράξουν τις ακροάσεις. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες ημερομηνίες και τοποθεσίες έχουν παραμείνει εμπιστευτικές. Ο Browder προβλέπει ότι το πείραμά του θα σπάσει τους κανόνες γύρω από την χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο δικαστήριο, κάτι που θεωρεί ότι είναι επιζήμιο για τους ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα, καθώς το 80% αυτών δεν έχουν πρόσβαση σε νομική βοήθεια, σύμφωνα με τον Αμερικανικό Δικηγορικό Σύλλογο. Οι δυνατότητες της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης είναι εξαιρετικές και πρέπει να αξιοποιηθούν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους, δήλωσε ο Browder στην USA Today. Το Do Not Pay, η καινοτόμος πλατφόρμα που βοηθά τους ανθρώπους από το 2015, από την άσκηση έφεσης κατά των κλήσεων στάθμευσης έως την αίτηση επιστροφής χρημάτων από τις αεροπορικές εταιρείες. Ένα άλλο πρωτοποριακό χαρακτηριστικό του Do Not Pay είναι το ρομπότ του με βάση το AI, το οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία GPT προκειμένου να πραγματεύεται λογαριασμούς με εταιρείες όπως η Comcast. Ο Browder γνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους για την τεχνική που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη στο δικαστήριο. Ωστόσο, η Do Not Pay έχει υποσχεθεί να πληρώσει τυχόν πρόστιμα και επιπλέον να ανταμείψει όλους τους κατηγορούμενους που θα λάβουν μέρος σε αυτό το πείραμα. Για να αποτρέψει το AI από το να κατασκευάζει γεγονότα ή να εμφανίζεται υπερβολικά υποχρεωτικό, η Do Not Pay έχει επινοήσει μεθόδους για να περιορίσει τις απαντήσεις του στις ερωτήσεις του δικαστή. Αυτό συμβάλλει στον μετριασμό τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν όταν το AI απαντά ακόμη και σε ρητορικές δηλώσεις του δικαστή. Οι αρχικές δικαστικές υποθέσεις του AI έχουν προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο και ενδέχεται να ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες. Η Do Not Pay έκανε μια προσφορά ενός εκατομμυρίου δολαρίων στο Twitter σε όποιον έχει μια εκκρεμή υπόθεση στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να φορέσει AirPods, ενώ ο ρομποτικός δικηγόρος του θα επιχειρηματολογεί.